Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα δεν είναι, αλλά ούτε αυτή την προηγούμενη. Όπως ξέρετε, πριν μια εβδομάδα είχε γίνει αυτό το ατύχημα με το τρένο στη Λάρισα και δεν είχα διάθεση να κάνω βίντεο. Είναι αλήθεια, χαλάστηκα πάρα πολύ γιατί όπως όλοι μας πιστεύουμε, είχαμε κάποιο γνωστό φίλο, συγγενή, φίλο φίλου, πελάτη στις δουλειές μας, είχαμε κάποιον μέσα, δυστυχώς. Χαλάστηκα πάρα πολύ. Δυστυχώς είχα έναν γνωστό κι εγώ μέσα σε αυτό το τρενάκι του δρόμου και μου χάλασε όλη την ψυχολογία. Τίποτα παιδιά, τίποτα, μόνο υγεία. Ούτε υγεία βασικά, τύχη θέλει πλέον. Τύχη, υγεία. Υγεία είχαν όλοι. Τύχη δεν είχαν. Αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο. Τίποτα, να ζούμε την κάθε μέρα σαν τελευταία. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, ούτε μίσος, ούτε άγχος. Άγχος για να μην θες πάλι έχεις, αλλά δεν θέλει μίσος, ρε παιδί μου, ειλικρινά. Δεν ξέρεις ο άλλος τι θα ξημερώσει, πώς θα ξημερώσει. Παιδιά, έχω χάσει πλέον κάθε... Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Χαλάστηκα, ξενώσα πάρα πολύ. Δεν έχω τι να πω. Αυτό τίποτα παιδιά, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Πάντα λέω αυτό. Να αγαπάτε άτομα, να είστε με άτομα που σας αγαπάνε πραγματικά και είναι πάντα δίπλα σας. Μακριά από γκρίνιες, από φασαρίες, από... Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μακριά, μακριά από αυτά τα παιδιά, μόνο αλήθεια, μόνο όμορφες στιγμές, αγάπη, τίποτα άλλο, τίποτα. Κακιασμένοι άνθρωποι υπάρχουν παντού. Μακριά, μακριά, αγάπη, πάντα χαρούμενες στιγμές. Τι να πω, συλληπιτήρια στις οικογένειες. Καλό παράδεισο να έχουν αυτοί που φύγανε. Αλλά δύσκολο πράγμα να χάνεις αυτόν που χωρίς λόγο. Να περιμένεις να έρθει και να μην γίνει ποτέ σπίτι. Και να σου λέει έλα, σε μισό με σπίτι. Και τελικά να μην είναι ποτέ σπίτι. Δύσκολο. Τέλος πάντων. Καλό παράδεισο. Σε όλους. Συλληπιτήρια στις οικογένειες. Όσοι πήραν κάποιον δικό τους, γιατί κάποιοι πήραν και τίποτα τους δικούς τους, πήραν τίποτα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο με ένα μάξι που το γούσταρα πάρα πολύ. Το γούσταρα πάρα πολύ, αλλά μου βγάζει συνέχεια ζημιές. Συνέχεια. Λόγω χαμηλώματος και φαρδιά ζάντας. Ήταν όλο το κινητό, ήταν ένα Nissan Almera γνήσιο GTI, γνήσιο δίλητρο, SR20D, πολύ ωραίο το κινητό, ωραίο περπάτημα, ωραίο ταξίδι, παντού ροπή, ήταν πολύ ωραίο. Είχε δύναμη δεν είχε ροπή. Καμία σχέση με το Honda, το Honda έχει δύναμη, ροπή δεν έχει, έχει δύναμη. Το Nissan είχε ροπή, δεν είχε δύναμη, ήταν δίλητρο, 147 άλογα, αλλά το γούσταρα πάρα πολύ. Δεν υπήρχε κάπου να πήγαινα και να μην το μάξι, να μην το κοιτούσανε. Δεν υπήρχε. Ήταν πολύ ωραίο το κινητό. Αυτά. Δεν είχα τι να βάλω, γι' αυτό και σας ανεβάσα το βίντεο. Ένα μάξι που το γούσταρα. Και το μετένιωσα που το πούλησα. Αλλά το πούλησα γιατί ήρθε ο μικρός, ήθελα χώρους, καρότσια, καθίσματα. Το πούλησα. Και έμπλεξα με τα Honda. Και
άμα μπλέξει με Honda, δύσκολα να ξεμπλέκει. Όχι ότι δεν ακούσε τώρα πάλι ένα Nissan, γιατί το παίρνω πάλι. Θα έπαιρνα πάλι Nissan. Ένα καλό Nissan. Turbo. Γιατί η ατμόσφαιρα. BVL μόνο. Θα έπαιρνα δίλητρο, ατμόσφαιρα, αλλά πολύ βενζίνη. Αυτά παιδάκια, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι να μην τύχει τίποτα στην Ελλάδα τόσο θλιβερό. Καλό βράδυ και να αγαπάτε όσους αγαπούν και θέλουν κοντά σας. Αυτά. Καλή απόλαυση βίντεο. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Sauce, 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 s